Ολοκληρώθηκε το συμπόσιο με τίτλο «Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτιστικά πλαίσια» που διοργάνωσε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στις 20 και 21 Μαΐου. Στο συμπόσιο συμμετείχαν φοιτητές του Τμήματος Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας. Το συμπόσιο αυτό οργανώθηκε από το μεταπτυχιακό τμήμα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, το οποίο ανήκει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συγκεκριμένα το συμπόσιο αυτό οργανώθηκε από την Μαρία Τιμουμουλίδου, η οποία είναι και η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Διήρκεσε 2 ημέρες και σε αυτό συμμετείχαν και καθηγητές από το εξωτερικό. Το συμπόσιο είχε 2 μέρες. Το πρώτο μέρος, δηλαδή στις 20 Μαΐου, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες που αφορούσαν σε καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ την δεύτερη μέρα έγιναν βιωματικά εργαστήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμπόσιο διεξήχθη τόσο στο κτίριο του Παιδαγωγικού στη Χιλή, όσο και σε χώρους του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης. Την πρώτη μέρα είχαμε μια σειρά ομιλιών. Το γενικότερο θέμα του συμποσίου ήταν οι καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικά πλαίσια. Πρώτη μέρα λοιπόν ήταν οι ομιλίες και στην δεύτερη μέρα είχαμε μια σειρά από βιωματικά εργαστήρια, τα οποία έγιναν στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και στις αίθουσες των παιδαγωγικών εδώ πέρα. Η ομιλία και το σεμινάριο του ευρύτη ζωγράφου Νίκο Καμπασελέ αφορούσε στις δυνατότητες διδασκαλίας που μπορούν να δώσουν τα κόμιξ και το γενικότερο πλαίσιο μέσω του οποίου δομείται ένα από αυτά. Το δικό μου κομμάτι εστιαζόταν γύρω από τα κόμιξ, πώς λειτουργούν δηλαδή τα κόμιξ στην εκπαίδευση, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ξεκινήσαμε δουλεύοντας καταρχήν πάνω στην έννοια του τι είναι ένα κόμιξ, το πώς λειτουργεί, μέσα από ποιους μηχανισμούς δηλαδή, και στην συνέχεια οι φοιτητές εργάστηκαν πάνω σε μια σειρά από ασκήσεις που τέθηκαν, σχεδιαστικές, και δημιούργησαν δικές τους ιστορίες, έχοντας ως πρότυπα τα comic strips του γνωστού δημιουργού Charles Monroe Schultz.